κοντά μας τον Δημήτρη Νέζη, ο οποίος βραβεύτηκε με το βραβείο του International Male Rising Star of the Year μέσα από το International Singer and Songwriters Association. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, μας ακούς? Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Φυσικά και σας ακούω. Ωραία. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας για ακόμη μια φορά. Γεια σου Γιώργο. Χαίρομαι που με ξανακαλέσατε. Χαίρομαι που με ξανακάλεσες βασικά. Και πραγματικά σας ευχαριστώ, μιας που τώρα μου δίνετε και το βήμα για να μιλήσω στον αέρα. Γιατί είναι σημαντικό να λέμε και κάποια ευχαριστώ, γιατί χωρίς την ομάδα και χωρίς τη στήριξη δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα εμείς οι καλλιτέχνες. Θέλω να πω και να ευχαριστώ σε σένα που δίνεις ιδιαίτερη βάση και στήριξη και υποστήριξη. Φυσικά υποστηρίζεις πάρα πολύ έντονα και έμπρακτα τη δουλειά μου αυτά τα τελευταία χρόνια και σε ευχαριστώ. Να σε καλά Δημήτρη. Το καθαράκι είναι σημαντικό, πίστεψέ με. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το τυπικό και το διαδικαστικό. Αυτή η βράβευσή σου λοιπόν, πες μας ακριβώς Δημήτρη, τι αντιπροσωπεύει, αυτό το βραβείο τι είναι για σένα? Λοιπόν, καταρχάς είναι η πρώτη μου ουσιαστική βράβευση σε παγκόσμιο μουσικό διαγωνισμό. Αυτός ο μουσικός διαγωνισμός λοιπόν είναι στη ζωή περίπου 4 ή 5 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή έχει ενεργά μέλη, από εγγεγραμμένα ενεργά μέλη από όλες τις χώρες του κόσμου. Τα μέλη του ξεπερνάνε τις 15.000, που έχει να κάνει βασικά με συνθέτες, στιχουργούς, μουσικούς, τραγουδιστές. Δεν μπορεί οποιοδήποτε που δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη μουσική να κάνει γραφή. Όλοι είναι ενεργοί μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες από όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να περάσεις και από κάποιο συσσαγωγικά τεστ για να μπορέσεις να γίνεις μέλος σε αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτός ο οργανισμός διοργανώνει κάθε χρόνο τα δικά του μουσικά βραβεία. Έχει περίπου 20 διαφορετικές κατηγορίες. Σε αυτές λοιπόν τις κατηγορίες, κάποια στιγμή δηλώνεις συμμετοχή. Ότι παραδείγματος χάρη εγώ, ο Δημήτρης Νέζης, θέλω να συμμετάσχω στα βραβεία αυτά. Από εκεί και πέρα. Από όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, έτσι. Μπορούν παραδείγματος χάρη να σου δώσουν τις υποψηφιότητες για κάποιες κατηγορίες που πιστεύουν ότι ταιριάζει η μουσική σου και η εικόνα σου, το στυλ σου, το ρεπερτόριό σου. Εμένα μου δόθηκαν λοιπόν 6 υποψηφιότητες, οι οποίες ανακοινώθηκαν νομίζω περίπου, δεν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο, κάπου εκεί. Είχαμε υποψηφιότητα ως καλύτερος τραγουδιστής, ανερχόμενο αστέρι, καλύτερο τραγούδι, καλύτερο άλμπουμ, πάρα πολλές υποψηφιότητες, ήταν 6. Από εκεί και πέρα, τον Απρίλιο, σου δίνονταν η ευκαιρία να καλέσεις τους φίλους και τους συνεργάτες και τους θαυμαστές σου μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, να μπορέσουν να ψηφίσουν ώστε να σε περάσουν στους τελικούς. Στους τελικούς λοιπόν, με 30 μέρες ψηφοφορίας, το κοινό μας πέρασε σε τρεις κατηγορίες. Καλύτερος τραγουδιστής, καλύτερο τραγούδι και ανερχόμενο αστέρι της χρονιάς. Λοιπόν, και μόνο που φτάσαμε σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, δηλαδή ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Μέχρι που κάποια στιγμή ανακοινώνεται ότι τον Μάιο και για 3 μήνες η παλαιότερα βραβευμένη από τον οργανισμό αυτόν, τον International Singers Songwriting Association, που είναι γύρω, είναι δεκάδες, νομίζω είναι γύρω στους 70 βραβευμένους, μετά αναλαμβάνουν εκείνοι και αποφασίζουν τους νικητές. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι εμένα μέχρι πρώτη δεν με γνώριζαν φυσικά, δεν είχα καμία επαφή με την αμερικανική αγορά, μουσική αγορά. Δεν με γνώριζαν και με ψάξανε. Μάλιστα. Από Ελλάδα είσαι ο μοναδικός υποψήφιος, έτσι? Χαίρομαι γιατί το έλεγα, το ανέφερα διαρκώς, ναι. Ότι έχει να κάνει με την ελληνική μουσική, έχει να κάνει με τη συνολική εικόνα που ψάξανε και βρήκανε. Τα τραγούδια μου εμένα κατά 95% είναι ελληνικά. Ψάξανε, ακούσαν ελληνικά τραγούδια, λατρέψανε το οργί γιατί το έμαθα κατόπιν εορτής.
Και φυσικά αποφασίσαν στο τέλος να βραβεύσουν και εμένα και την Ελλάδα κατά την άποψή μου, γιατί για μένα ήταν η μοναδική ελληνική συμμετοχή και για μένα είναι ελληνική νίκη. Μας βραβεύσανε με το ανερχόμενο αστέρι της χρονιάς, με Rising Star of the Year. Και για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έκτοτε και μέσα σε 2 εβδομάδες πολλές πόρτες έχουν ανοίξει, πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν παίξει ήδη τα αγγλόφωνα τραγούδια που κυκλοφορώ τελευταίο χρονικό διάστημα, και στην Αμερική και στη ΣΥΠΑ και στην Βραζιλία και στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά, γιατί έχω παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχω σπουδάσει στο Λονδίνο. Και προχωράμε. Να σου πω την αλήθεια, μετά από αυτό έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες και σε άλλα μουσικά βραβεία, αλλά προτιμάω πρώτα να έχω κάποια χειροπιαστά πράγματα για να μπορέσω να τα μοιραστώ με το κοινό μου και με εσάς, και μετά θα τα ακούσετε, θα τα δείτε όλα. Να ξέρετε ότι πάντως δεν εφησυχάζω καθόλου. Ωραία. Να σου πω, Δημήτρη, από Ελλάδα είχαμε άλλον υποψηφιό? Όχι, ήμουν μοναδικός από Ελλάδα. Μα μάλιστα. Εκτός από τις πόρτες αυτές που άνοιξαν, δεν υπήρχε κάποιο άλλο αντίτιμο, κάποιο αντάλλαγμα, δηλαδή οικονομικό, κάποιο συμβόλαιο, κάτι? Κοίτα, οικονομικό επάθλο δεν υπήρχε, και να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακουστεί περισσότερο η μουσική μου και να ανοιχτούν περισσότερο οι ορίζοντες, λοιπόν, και να μπορέσει να με ακούσει περισσότερος κόσμος ανά τον κόσμο, περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, δεν σου κρύβω το ότι με πλησιάσανε ήδη και εταιρείες management από το εξωτερικό. Βέβαια, επειδή ούτως ή άλλως η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν απευθύνεσαι μόνο, όπως με παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φυσικά ζητάνε και αρκετά χρήματα. Είναι επαγγελματικές εταιρείες, είναι μεγάλες εταιρείες. Σκέψου, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά να ξέρεις ότι έχουν ανοιχτεί των μεγαλύτερων μουσικών διαγωνισμών στον πλανήτη πόρτες. Άρα, Δημήτρη, αυτός ο διαγωνισμός είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και έχει βαρύτητα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν από τον οργανισμό αυτό και αυτή τη στιγμή βραβεύονται από τα Grammys, που είναι ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως, και που φυσικά μπαίνουν στο Billboard Chart για πλάκα. Να φανταστώ ότι μπορείς να δηλώσεις ξανά συμμετοχή και του χρόνου και την επόμενη χρονιά. Ναι, φυσικά και μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, και να σου πω και την αλήθεια, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να το ξανακάνω. Και μάλιστα αυτό με παρακίνησε που συνέβη, ώστε να, πέρα από τα ελληνικά τραγούδια που φυσικά δεν σταματάω να κυκλοφορώ, να βάλουμε μπρος για να κυκλοφορήσουμε και ένα ολοκληρωμένο αγγλόφωνο άλμπουμ. Γιατί του χρόνου θέλουμε να είναι ακόμα πιο δυνατή η επιτυχία μας. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές μας ότι κρίνεσαι βάσει τη συνολική σου πορεία στη μια χρονιά και όχι μεμονωμένα ένα-δύο τραγούδια, έτσι? Βεβαίως, ναι, είναι ετήσιος διαγωνισμός, και όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, θα ψάξει για να σε βρει ο κριτής στο τέλος για να σε βγάλει νικητή ή όχι, θα ψάξει βασικά όλη τη συνολική πορεία του τελευταίου χρόνου. Βέβαια για μένα, επειδή ήμουν και τύπου πρωτοεμφανιζόμενος για αυτούς, ψάξανε, υποψιάζομαι, τα πάντα. Ψάξανε τη δισκογραφία μου, την ελληνική, τις πανήσεις μου, την εικόνα μου, ξέρεις, τα social media. Τα πάντα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξεψαχνίσαν όλα, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην τελευταία σου δουλειά με τίτλο Jackpot, που κυκλοφόρησε στις 6 Αυγούστου σε αγγλόφωνο στίχο, σε στίχους δικούς σου. Μουσική ποιος τον έχει γράψει? Λοιπόν, η μουσική στίχη είναι δική μου. Η σύνθεση είναι ενός Γάλλου καινούριου συνθέτη, πολλά υποσχόμενου, ονομάζεται Sam. Και αυτό λοιπόν είναι και το πρώτο single από το άλμπουμ. Στο λέω αποκλειστικά εσένα. Σκοπεύουμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις τον Οκτώβριο, αλλά επειδή εσένα έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, το ανακοινώνω σε σένα. Λοιπόν, κάπου γύρω στο αρχές του νέου έτους θα βγάλουμε λοιπόν αυτό το αγγλόφωνο άλμπουμ που προανέφερα, και το Jackpot είναι το πρώτο single. Περιττώ να σου πω ότι πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά σε ραδιοφωνική. Θα το βάλω κι εγώ ευθύς αμέσως μετά.
Και να ξέρεις ότι και τον Οκτώβριο κυκλοφορούμε και επόμενο αγγλόφωνο τραγούδι. Εδώ θα είμαστε. Και ένα φαντάζομαι ελληνικό τραγούδι γύρω στο Νοέμβριο, το περιμένουμε και φυσικά πρέπει να το δώσουμε στους Έλληνες φίλους μας. Ωραία. Εγώ, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, για να ευχηθώ ακόμη μια φορά πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στις βραβεύσεις σου και στη δουλειά σου. Περιμένουμε και τα επόμενα τραγούδια σου. Ξέρουμε ότι είσαι έτσι ποιοτικός ερμηνευτής και δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, πάντα. Λοιπόν, πολλά φιλιά, Δημήτρη, χαιρετώ. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, για χαρά.